Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για ακόμα ένα build order. Έχουμε δείξει το scout rush μέχρι στιγμής. Σήμερα θα δείξουμε ένα διαφορετικό build order, αλλά εξίσου σημαντικό, το οποίο είναι το fast castle με οικονομία ή αλλιώς boom. Δηλαδή ο σκοπός μας θα είναι να μπούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στην Castle Age και μετά να κάνουμε extra town centers για να έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή οικονομία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε για αρχή δύο σπιτάκια και θα βάλουμε 6 εργάτες στα πρόβατα. Δηλαδή ό,τι κάνουμε σχεδόν κάθε φορά. Μόλις έχουμε τους 6 μας εργάτες στα πρόβατα, οι επόμενοι 4 εργάτες θα πάνε στο ξύλο. Και ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε το scout μας για να ανακαλύψουμε που έχουμε τις προμήθειές μας. Λοιπόν, χτίζουμε τώρα λοιπόν το Lumber Camp. Και με το που θα έχουμε 4 εργάτες οι οποίοι θα μαζεύουν ξύλο, τον επόμενο εργάτη θα τον στείλουμε για να μας φέρει τον μπορ, εδώ τον αγριόχειρο που έχουμε. Το ρινόκερο μάλλον. Ήρθε η ώρα λοιπόν να φέρουμε τον πρώτο ρινόκερο, αφού έχουμε 4 στο ξύλο. Και ο επόμενος εργάτης ο οποίος θα βγει, θα τον βάλουμε και θα κάνει 3 σπιτάκια. Ανακαλύψαμε επιτυχώς και όλα τα έξτρα πρόβατά μας, τα οποία θα τα κρατήσουμε κοντά στο τυσί, κοντά στους εργάτες μας, έτσι ώστε να μην μας τα κλέψουν. Οι επόμενοι λοιπόν τώρα 4 εργάτες θα πάνε και θα κάνουν ένα μήλο και θα μαζεύουν τα berries. Έχουμε δηλαδή 8 στο ρινόκερο, 4 στο ξύλο και θα έχουμε και άλλους 4 στα berries. Όταν βλέπουμε ότι ο ρινόκερος ο πρώτος είναι σχεδόν έτοιμος να φαγωθεί, θα πάμε και θα τραβήξουμε το δεύτερο ρινόκερο. Θα στείλω δηλαδή τώρα έναν εργάτη για να μας τραβήξει το δεύτερο ρινόκερό μας. Στη συνέχεια, οι επόμενοι 3 εργάτες θα τους βάλω και θα κάνουν 3 farms. Θα έχουμε και τα πρόβατα κοντά μας. Επίσης, καλό θα είναι να μην αφήνουμε φαγητό ανεκμετάλλευτο. Καμιά 20 φαγητό άφησες στο προηγούμενο ρινόκερο, Σιτς.
Αυτό ισχύει. Όσο μπορούμε, θα πρέπει να μην... Γι' αυτό είπα και πριν, τα πρόβατα θα πρέπει να τα μαζεύουμε ένα-ένα και σε προηγούμενο βίντεο, για να μην χαλάει το φαγητό. Λοιπόν, έχουμε τις τρεις μας φάρδες, λοιπόν. Και μετά θα κάνουμε τώρα ένα δεύτερο lumber camp και θα στείλουμε 4 ακόμα εργάτες στο ξύλο. Και συνολικά ο στόχος μας είναι να έχουμε 8 εργάτες στο ξύλο. Από τη στιγμή που μας τελείωσε και ο ρινόκερος, τον φάγαμε δηλαδή όλον, ξαναβάζουμε τους εργάτες να δουλεύουν πάνω στα πρόβατα. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή 8 στο ξύλο. Η επόμενη μας κίνηση είναι να βάλουμε 3 εργάτες στο χρυσό, να πάρουμε loom για να είμαστε ασφαλείς και να πατήσουμε για τη feudal age. Όσο το κάνουμε αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι κάποιος πιο έμπειρος και επιπειραμένος παίκτης για το συγκεκριμένο build order θα μπορούσε να τραβήξει τα ελάφια για να έχει πιο γρήγορο και παραπάνω φαγητό. Εμείς, ωστόσο, αυτή τη στιγμή δείχνουμε πώς δουλεύει το build order χωρίς ελάφια. Παρ' όλα αυτά, θα μπορέσουμε να έχουμε έναν αρκετά ικανοποιητικό χρόνο, όπως θα δούμε. Λοιπόν, σύντομα γίνεται το loom. Και έχουμε πατήσει για feudal age. Τώρα που έχουμε πατήσει feudal age, θα κάνω εγώ άλλες 2 φάρμες. Και με το που μπούμε στη feudal age, θα βάλουμε άλλους 2 εργάτες, θα φτιάξουμε. Και επίσης θα φτιάξουμε 2 κτίρια, τα οποία θα χρειαστούμε για να ανέβουμε castle age κατευθείαν. Τα οποία είναι το blacksmith και το market. Είμαστε στα μισά της feudal age. Οπότε μόλις ανέβουμε, θα χρησιμοποιήσω 3 εργάτες, 2 για να φτιάξουν το market και έναν για να φτιάξει το blacksmith. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να φτιάξουμε τα κτίρια μας, οπότε θα φτιάξουμε το market και το blacksmith. Και όπως βλέπετε, με το που θα φτιαχτούν το market και το blacksmith, θα έχουμε τις απαραίτητες προμήθειες για να πατήσουμε κατευθείαν castle age. Λοιπόν, πατήσαμε κατευθείαν Castle Age. Τώρα το επόμενο πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε την αναβάθμιση του ξύλου και στη συνέχεια την αναβάθμιση της φάρμας. Μόλις λοιπόν πατήσουμε την αναβάθμιση της φάρμας όπως κάναμε, θα κάνουμε ακόμα 3 φάρμες. Και επίσης θα χτίσουμε και ένα σπιτάκι για να μπορούμε να συνεχίσουμε μετά την παραγωγή ρακτών. Οπότε τώρα έχουμε πατήσει για Castle Age, έχουμε πάρει την αναβάθμιση του ξύλου και την αναβάθμιση της φάρμας. Και με το που μπούμε Castle Age, ο σκοπός μας είναι να χτίσουμε επιπλέον Town Centers για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια πάρα πολύ δυνατή οικονομία.
Λοιπόν, ποντεύουμε να μπούμε Castle Age. Με το που μπούμε λοιπόν Castle Age, θα φτύσουμε κατευθείαν δύο Town Center και θα πάρουμε την αναβάθμιση του ξύλου και μπορείτε, άμα θέλετε, να χρησιμοποιήσετε το Market για να αγοράσετε 100 Stone και να μπορέσετε αργότερα να ρίξετε ακόμα ένα Town Center, δηλαδή να έχετε 4. Οπότε, από εδώ και πέρα, η λογική μας είναι η εξής. Βάζουμε όλους μας τους εργάτες στο ξύλο και όποτε έχουμε τη δυνατότητα, κάνουμε φάρμα. Έχουμε λοιπόν 3 Town Center, τα οποία παράγουν συνεχώς εργάτες. Βάζουμε όλους μας τους εργάτες στο ξύλο και όποτε έχουμε 60 ξύλο, κάνουμε μία φάρμα. Και αυτό θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την παραγωγή συνεχόμενα από 3 Town Center και όταν θελήσουμε αργότερα και έχουμε πλεόνασμα ξύλου, μπορούμε να κάνουμε και ένα 4ο Town Center. Άμα βλέπουμε ότι δεν έχουμε φαγητό, μπορούμε να αγοράσουμε κιόλας. Μπορούμε να αγοράσουμε κιόλας φαγητό. Ή και ξύλο. Ανάλογα την περίπτωση. Τι χρειαζόμαστε. Οπότε νομίζω εξηγήσαμε τη λογική του Fast Castle Age με σκοπό την οικονομία, δηλαδή το boom. Και επίσης να μην ξεχνάμε να κάνουμε και σπιτάκια, όπως ξέχασα εγώ τώρα, για να έχουμε συνεχόμενη παραγωγή. Καλό θα ήταν κάπου εδώ πέρα να ρίξουμε και 4ο DC, εφόσον πάμε full για οικονομία, για οικονομία, συγγνώμη. Και εφόσον έχουμε την παραγωγή από φαγητό τώρα, έχουμε ρίξει αρκετές φάρμες, σιγά σιγά βάζουμε και άλλους εργάτες στο χρυσό για να πατήσουμε Imperial. Πολύ σωστά. Οπότε, έχουμε όλους τους εργάτες να μαζεύουν ξύλο, κάνουμε φάρμες όσο πιο νωρίς μπορούμε, έχουμε έναν εργάτη να χτίζει σπιτάκια για να μην το ξεχάσουμε και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ένα πλεόνασμα φαγητού, μετά αρχίζουμε και βάζουμε σιγά σιγά και στο χρυσό. Τώρα έχω το ξύλο για να ρίξω κι άλλο ένα Town Center, να έχω δηλαδή 4, μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε η λογική είναι αυτή. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που μας παρακολουθήσατε. Και κάτι τελευταίο. Έχουμε λίγο πριν μαζέψουμε τις προμήθειες, καλό είναι να ρίξουμε και τα 2 κτίρια για την Imperial, να μην τα ξεχάσουμε, για να μπούμε γρήγορα Imperial. Πολύ σωστά. Και τα 2 κτίρια αυτά μπορεί να είναι το μοναστήρι και το University ή το University και το Siege Workshop. Ό,τι από τα 2 θέλετε. Ή απλά μόνο ένα κάστρο, εάν έχουμε μαζέψει πέτρα. Ένα κάστρο, πολύ σωστά. Λοιπόν. Είτε ένα κάστρο είτε 2 από τα κτίρια που προαναφέραμε, είναι το ίδιο για να μπορέσουμε να πατήσουμε για Imperial Age. Αυτά λοιπόν για το boom.